Συνεχίζουμε με τη χάρη του Κυρίου μας το μάθημά μας. Βρισκόμαστε στη σελίδα 1081 Α Ιωάννου, δεύτερο κεφάλαιο. Τώρα το 18 το έχουμε πει. Ναι. Το 19. Πάμε στο 19. Το 19. Δεν το έχουμε πει το 19. Το 19 να πούμε. Ωραία. 1081 σελίδα Α Ιωάννου, Β 19. Εξ ημών εξήλθον, αλλά δεν ήσαν εξ ημών. Διότι εάν ήσαν εξ ημών, ήθελον μένει με θυμών. Αλλά εξήλθον δια να φανερωθώσει ότι δεν είναι πάντες εξ ημών. Στο 18 μας είχε πει τις προάλλες ο Λόγος του Θεού, παιδεία είναι σχάτη ώρα, καθώς ακούσατε, από τους Αποστόλους ακούσατε και από τους προφήτες, ότι ο Αντίχριστος έρχεται και τώρα πολλοί αντίχριστοι υπάρχουν. Όθεν γνωρίζομαι ότι είναι έσχατη ώρα. Δηλαδή το ότι είναι έσχατος καιρός φαίνεται από το φρόνημα του Αντιχρίστου, το οποίο εκφράζεται από πολλούς αντιχρίστους. Αυτοί οι αντίχριστοι την εποχή εκείνη ήταν οι γνωστικοί, οι οποίοι μετέφεραν ψευτοδιδασκαλίες ότι ο Χριστός δεν ήρθε εν σαρκή, και ακριβώς αυτού του είδους οι ψευτοδιδασκαλίες είναι που οδηγούν και τους ανθρώπους στην απώλεια, και αυτοί που φέρουν αυτές τις ψευτοδιδασκαλίες κατά τεκμήριο ονομάζονται αντίχριστοι εδώ από τον Ιωάννη. Είπαμε λοιπόν, παιδιά είναι σχάτη ώρα, ακούσατε ότι ο Αντίχριστος έρχεται και τώρα πολλοί αντίχριστοι υπάρχουν, γι' αυτό το λόγο γνωρίζουμε ότι είναι έσχατη ώρα. Και στο 19 σήμερα, εξ ημών εξήλθον, αυτοί δηλαδή οι αντίχριστοι που πρεσβεύουν αυτές τις ψευτοδιδασκαλίες, εξ ημών εξήλθον. Δεν ήταν αντίχριστοι, έγιναν στην πορεία. Αναγεννήθηκαν, τους άλλαξε ο Κύριος τη ζωή, τους βάφτισε με Πνεύμα Άγιο ίσως. Εξ ημών εξήλθαν. Φάγαμε μαζί, ήπιαμε μαζί, είχαμε κοινωνίες, κοινωνήσαμε μαζί σώμα και αίμα Χριστού. Και κάποια στιγμή στην πορεία εξέκλυναν στην ψευτοδιδασκαλία. Υπάρχουν πολλοί λόγοι που κάποιοι φεύγουν, αν και κάποια στιγμή ήρθαν. Ένας λόγος είναι οι πλάνες του διαβόλου όσον αφορά τη διδασκαλία. Ένας άλλος λόγος είναι η αμαρτία, η σαρκική επιθυμία. Για πολλούς λόγους κάποιος μπαίνει μέσα στην εκκλησία και στο τέλος φεύγει. Πίκρες, παράπονα. Κατά τεκμήριο όμως αυτά τα κάνει η υπερηφάνεια. Η υπερηφάνεια οδηγεί τον άνθρωπο στην ψευτοδιδασκαλία, στην πεπλανημένη αίρεση, στην ετέρα διδασκαλία. Η υπερηφάνεια οδηγεί τον άνθρωπο σε διχοστασίες, στην αμαρτία, στη σαρκολατρία. Όλα αυτά από υπερηφάνεια κάποιος τα παθαίνει. Φεύγει η χάρις, και όταν φύγει η χάρις λόγω της υπερηφάνειας, ή κάποιον τον χτυπάει σε πλανεμένες διδασκαλίες, ή τον χτυπάει στην αμαρτία, ή τον χτυπάει σε παράπονο, σε πίκρες. Πάντως όταν φεύγει χάρις λόγω υπερηφάνειας, ο άνθρωπος είναι εκτεθειμένος στις πανουργίες και στις δολιότητες του σατανά. Εξ ημών λοιπόν εξήλθον, αλλά δεν ήσαν εξ ημών. Απεδείχθη δηλαδή στην πορεία ότι αν και ήσαν εξ ημών, αν και εξήλθον εξ ημών, δεν ήσαν εξ ημών, δεν ήταν γνήσιοι. Η πορεία απέδειξε ότι δεν ήταν γνήσιοι. Διότι αν ήσαν εξ ημών, αν ήσαν δηλαδή γνήσιοι ή ειλικρινείς, ήθελον μένει με θυμών, δεν θα φεύγανε. Θα μετανοούσαν, θα επέστρεφαν και θα έμεναν. Θα έπαιρναν από λόγια και θα έμεναν. Αλλά έφυγαν. Και έφυγαν γιατί δεν ήσαν εξ ημών. Κοιτάξτε πόσο ωραία το λέει, αδέρφια, και πόσο ξεκάθαρα. Εξ ημών εξήλθον, απ' ανάμεσά μας. Αλλά δεν ήσαν εξ ημών. Παρότι έφυγαν απ' ανάμεσά μας, δεν ήσαν εξ ημών. Δεν είχαν το ίδιο φρόνημα. Κρύβαν πράγματα μέσα τους.
Γιατί αν ήσαν εξ ημών, αν ήσαν ένας ή κάποιοι μεταξύ ημών, αν ήσαν σαν και εμάς, τότε θα έμεναν με θυμών. Όλοι κάνουμε λάθη. Και στη διδασκαλία μπορεί κάποιος να κάνει λάθος. Αν μετανοήσει, τότε όλα ισιώνουν, όλα αποκαθίστονται. Μπορεί κάποιος να αμαρτήσει, να πέσει βαριά. Αν μετανοήσει και μείνει, αποδεικνύεται ότι μπορεί να ήταν απρόσεκτος, αλλά όμως ήταν ειλικρινής. Αλλά εξήλθον, γιατί εξήλθον, θέλει προσοχή εδώ, ήσαν εξ ημών, μάλλον εξήλθον, εξ ημών εξήλθον, αλλά δεν ήσαν εξ ημών. Γιατί εξήλθον, δια να φανερωθώσιν ότι δεν είναι πάντες εξ ημών. Ξέρετε από πού καταλαβαίνουμε ποιοι είναι πραγματικά από εμάς, σαν και εμάς, αυτοί οι οποίοι μένουν και δεν φεύγουν. Η πορεία θα αποδείξει ποιοι είναι γνήσιοι από ανάμεσά μας. Η πορεία. Η διαχρονικότητα του καθενός. Δεν έχει σημασία αν κάποια στιγμή πρεσβεύσω κάτι λάθος. Ούτε έχει σημασία εάν κάποιος από μας πέσει. Το θέμα είναι αν θα μείνει. Γιατί για να μείνει, όντας σε πτώση, είτε σαρκική, είτε σε λάθος διδαχή, για να μείνει σημαίνει ότι μετανόησε και έπαψε να τα πιστεύει αυτά. Ή έπαψε να τα πράττει αυτά. Όταν όμως κάποιος κάποια στιγμή φύγει και δεν μείνει, φεύγει και δεν μένει για να φανερωθεί ότι δεν ήταν γνήσιος. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, αδέρφια. Η γνησιότητα του καθενός μας θα φανεί αύριο. Και ήθε αύριο να είμαστε εδώ. Αμήν. Και μεθαύριο να είμαστε εδώ. Το ποιος από μας είναι γνήσιος αναμεταξύ μας θα αποδειχθεί στο μέλλον. Και το πόσοι από εμάς κάποτε δεν ήσαν από εμάς απεδείχθη στην πορεία, αποδεικνύεται στο παρόν. Όσοι έφυγαν, αποδεικνύεται ότι δεν ήσαν εξ ημών, γιατί τώρα δεν είναι ανάμεσά μας. Ήθε να μετανοήσουν για να αποδειχθεί ότι τελικά είναι από ανάμεσά μας. Και ο Θεός να μας φυλάξει, αδέλφια, να μείνουμε μέσα στην Εκκλησία, μικρή, μεγάλη, μέχρι τέλους. Κανένα πρόσωπο ή περίσταση της ζωής, καμία επιτυχία, καμία αποτυχία, καμία προσφορά, καμία πρόσκληση, καμία πρόκληση, να μην σταθούν ικανά να μας πετάξουν έξω από την Εκκλησία, εις τρόπον ώστε να αποδειχθεί ότι τελικά εμείς, εγώ ή εσύ, δεν ήμασταν εξ ημών. Απεδείχθη λοιπόν αυτή ότι εξήλθον, δια να φανερωθώσιν ότι δεν είναι πάντες εξ ημών. Και πάμε τώρα στο 20ο εδάφιο. Και εσείς έχετε χρήσμα από του Αγίου και γνωρίζετε πάντα. Και εσείς που μείνατε και που μένετε, εσείς έχετε χρήσμα από του Αγίου και γνωρίζετε πάντα. Έχετε χρήσμα από του Αγίου. Δηλαδή, ο Άγιος σας έδωσε το χρήσμα του. Και με αυτό το χρήσμα που σας το έδωσε ο Άγιος, γνωρίζετε τα πάντα. Ποια πάντα? Μαθηματικά, φυσική, χημεία? Όχι, δεν εννοεί αυτό. Γνωρίζετε τα πάντα όσα αφορούν την σωτηρία σας και τη διάκριση μεταξύ πλάνης και αληθείας. Και το γνωρίζετε αυτό με έναν τρόπο εμπειρικό.
όχι ξερά διανοητικό. Βεβαίως και η διάνοια λειτουργεί, αλλά η διάνοια λειτουργεί γιατί ενεργοποιείται λόγω της κατά Θεών εμπειρίας. Εμείς κατανοούμε δια της εμπειρίας. Το Λόγο του Θεού πώς τον κατανοούμε? Δια της εμπειρίας, δηλαδή τον μελετάμε και τον κατανοούμε δια της εμπειρίας, δια αυτού που αισθανόμαστε εκείνη την ώρα. Και λογοτεχνία κάποιος διαβάζει και ιστορία κάποιος διαβάζει και όλα αυτά έχουν το ενδιαφέρον τους, αλλά εμπειρία Πνεύματος Αγίου μόνο το χρήσμα μπορεί να δώσει όταν μελετάς το Λόγο του Θεού. Γνωρίζετε λοιπόν πάντα λόγω εμπειρίας. Η κατανόησή μας οφείλεται σε αυτό που ζούμε, όχι σε αυτό που κάποιος θα μας εξηγήσει. Βεβαιότατα και η εξήγηση έχει την αξία της, αλλά όταν η εξήγηση αυτή είναι δια Πνεύματος Αγίου, διότι όταν η εξήγηση είναι δια Πνεύματος Αγίου, τότε πάλι δια της εμπειρίας κατανοούμε, διότι η εξήγηση μας αγγίζει. Δεν την καταλαβαίνουμε στη βάση μιας λογικής εξίσωσης. Καταλαβαίνουμε την εξήγηση εξαιτίας αυτού που ζούμε όταν μας εξηγείται. Βλέπουμε για παράδειγμα στους δύο προς Εμαούς, οι οποίοι κατανόησαν και τους άνοιξαν, τους συνήχθησαν οι οφθαλμοί, πότε? Τη στιγμή που ο Κύριος έκοπτε τον Άρτον και μετά οδηγήθηκαν σε ένα συμπέρασμα. Και τι ήταν αυτό το συμπέρασμα? Δεν εκέτω εν ημίν η καρδία ημών, ότε μας εξήγει τας γραφάς. Άρα λοιπόν, όταν η εξήγηση είναι εξήγηση Διαγίου Πνεύματος των γραφών, τότε κάτι νιώθουμε. Τότε καταλαβαίνουμε. Όταν αυτή η φλόγωση, η εσωτερική, λειτουργεί, τότε κατανοούμε. Δια της εμπειρίας λοιπόν εμείς κατανοούμε. Δεν είναι θέμα εξυπνάδας, δεν είναι θέμα ευφυΐας, αλλά είναι θέμα εμπειρίας. Είναι θέμα εμπειρίας. Εσείς λοιπόν έχετε χρήσμα. Τι χρήσμα έχετε, από πού το έχετε? Από του Αγίου. Ποιον εννοεί εδώ Άγιο? Από του Αγίου. Από τον Πατέρα Θεό. Και εδώ πρέπει να δούμε το εξής. Και μου κάνει εντύπωση πόσο λεπτομερής και ακριβής είναι ο Λόγος του Θεού. Ο Πατέρας Θεός μας χρεί και ο Ιησούς Χριστός μας βαφτίζει. Αμήν. Δηλαδή την ώρα που κάποιος λαμβάνει Πνεύμα Άγιον, ενεργεί ο Πατέρας και ο Υιός. Ο Πατέρας βαφτίζει και... ο Υιός βαφτίζει και ο Πατέρας χρίζει. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό να το δούμε, γιατί ό,τι γίνεται, γίνεται κατευθείαν από τον ίδιο τον Θεό. Το χρίσμα δεν είναι το αποτέλεσμα μιας τελετουργίας, να πάρουμε ένα μικρό παιδί, έναν μεγαλύτερο, να τον βαφτίζουμε στο νερό ή να τον ραντίσουμε με νερό και μετά να του κάνουμε χρηστήριον έλεον. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με την αγιοπνευματική εμπειρία των Αποστόλων και των Γραφών. Καμία σχέση, απολύτως καμία. Το χρήσμα του Πνεύματος του Αγίου δεν αποτελεί μέρος μιας τελετής. Σε καμία περίπτωση. Αποτελεί κατευθείαν επέμβαση του Πατρός και του Υιού. Δόξα. Εν Πνεύματι Αγίω. Αλληλούια. Και πάμε να δούμε πώς βαφτίζει ο Υιός και πώς χρήει ο Πατήρ, σύμφωνα με τις γραφές. Καμία σχέση με λάδι, χρηστήριον λάδι, όπως γινόταν στην Παλαιά Διαθήκη. Καμία σχέση. Τα της Παλαιάς Διαθήκης ήταν προτύπωση των μελλόντων. Τώρα ζούμε στην εκπλήρωση των προτυπώσεων. Δεν ζούμε στις προτυπώσεις. Πάμε λοιπόν να δούμε καταρχήν ότι ο Χριστός είναι ο βαφτίζων. Να το δούμε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Είναι πολύ σημαντικό, αδέρφια, να τα βλέπουμε αυτά μέσα από το Λόγο του Θεού. 849 σελίδα, 11 εδάφιο. Εγώ μεν σας βαπτίζω εν ύδατι εις μετάνοιαν. Μιλάει ο Ιωάννης ο Βαπτιστής. Ο δε ο πίσω μου ερχόμενος είναι ισχυρότερός μου, του οποίου δεν είμαι άξιος να βαστάσω τα υποδήματα. Αυτός θέλει σας βαπτίσει εν πνεύματι Αγίο και πυρί. Αυτός θέλει σας βαπτίσει εν πνεύματι Αγίο και πυρί. Ποιος? Αυτός που έρχεται μετά από μένα, δηλαδή ο Χριστός. Άρα ο Χριστός και μόνον ο Χριστός είναι ο βαπτίζων εν πνεύματι Αγίο και πυρί. Δόξα στον Κύριο. Πάμε να δούμε και στις πράξεις των Αποστόλων ένα άλλο σημείο.
962 σελίδα, 33 εδάφιο. Αφού λοιπόν υψώθη δια της δεξιάς του Θεού και έλαβε παρά του Πατρός την επαγγελία του Αγίου Πνεύματος, εξέχε τούτο το οποίο τώρα σεις βλέπετε και ακούετε. Αφού λοιπόν υψώθη δια της δεξιάς του Θεού, ποιος, ο Χριστός, πώς υψώθη δια της δεξιάς του Θεού? Καταρχήν με την Ανάσταση και κατά δεύτερον με την Ανάληψη. Υψώθη δια της δεξιάς του Θεού, ο Χριστός. Και έλαβε παρά του Πατρός την επαγγελία του Αγίου Πνεύματος. Στα δεξιά του Πατρός, μετά την Ανάσταση και την Ανάληψή του, ο Χριστός λαμβάνει τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Για ποιο λόγο τη λαμβάνει? Για να μας την δώσει. Ο άνθρωπος Ιησούς Χριστός λαμβάνει την δωρεά για να την δώσει. Και πώς το περιγράφει αυτό? Εξέχε τούτο το οποίο τώρα εσείς βλέπετε και ακούετε. Ο Χριστός λοιπόν είναι ο εκχέων το Πνεύμα το Άγιον. Είναι ο βαφτίζων εν Πνεύματι Αγίου και πυρί. Παίρνει το Πνεύμα το Άγιο την δωρεά, ο άνθρωπος Ιησούς Χριστός, και το αποστέλει στην υπόλοιπη ανθρωπότητα, η οποία όμως έχει χαρακτηριστικά συγκεκριμένα. Βαφτίζεται στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, πιστεύει και πειθαρχεί. Γι' αυτό λέει λοιπόν εδώ ότι λαμβάνει παρά του Πατρός την επαγγελία του Αγίου Πνεύματος και το εκχέει, εξέχε τούτο το οποίο τώρα εσείς βλέπετε και ακούετε. Άρα το Πνεύμα το Άγιον δεν είναι ένα λαδάκι, το χρηστήριον έλεον που λένε, δεν είναι αυτό. Το Πνεύμα το Άγιον βλέπετε και ακούγετε, είναι ζώσα εμπειρία. Τι βλέπετε και ακούετε? Καταρχάς την ημέρα της Πεντηκοστής το Πνεύμα το Άγιο εφάνει σαν πύρινες γλώσσες και ακούγεται. Βέβαια εδώ πέρα πώς το βλέπουνε οι άλλοι από κάτω? Βλέπουν κάποιους ανθρώπους να μιλάνε γλώσσες και τις ακούνε αυτές τις γλώσσες. Υπάρχει λοιπόν ένα εξόφθαλμο σημείο ότι βαφτίζεται κάποιος το Πνεύμα του Άγιον. Αυτό το εξόφθαλμο σημείο είναι η απάντηση και η απόδειξη ότι ο Χριστός, ο εκχέων το Πνεύμα του Άγιον, είναι και ο βαφτίζων εν Πνεύματι Αγίο και Πυρή. Πάμε και σε μια άλλη σελίδα παρακάτω, στην, να δούμε, 973 να πάμε. Πράξεις Αποστόλων, Ιώτα Α, 17 εδάφιο. Εάν λοιπόν ο Θεός έδωκεν εις αυτούς την ίσιν δωρεάν ως και εις ημάς, διότι επίστευσαν εις τον Κύριον Ιησούν Χριστόν, εγώ τι σημείνωστε να δυνηθώ να εμποδίσω τον Θεόν? Εάν λοιπόν ο Θεός, ο Πατέρας Θεός, έδωκεν εις αυτούς την ίσιν δωρεάν ως και εις ημάς. Πώς την έδωκεν εις αυτούς την ίσιν δωρεά? Δια του Ιησού Χριστού. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό, αδέλφια, εδώ να εννοήσουμε ένα πράγμα. Ότι όλοι όσοι έχουν λάβει Πνεύμα Άγιον πέραν των 120 στο ανώγιο της Πεντηκοστής, όλοι όσοι μετά έλαβαν Πνεύμα Άγιο έχουν λάβει την ίση δωρεά με τους Αποστόλους. Αλληλούια. Και αυτό μπορεί να αποτελεί μια απάντηση στους διαλογισμούς που έχεις, ότι τώρα αυτές οι λέξεις τις λέω συχνά, δεν είναι πάρα πολλές. Το σημείο είναι οι γλώσσες. Δεν λέει αν θα είναι πολλές ή λίγες οι γλώσσες. Το σημείο είναι οι γλώσσες. Οι γλώσσες αυτές ως σημείο είναι και ίση δωρεά με το Πνεύμα που έλαβαν οι Απόστολοι. Το ίδιο πράγμα. Επομένως, να δοξάζεις τον Θεό, είτε λες 5-10 κουβέντες είτε λες 110 κουβέντες, να δοξάζεις τον Θεό για ό,τι βγαίνει από το στόμα σου. Είναι η ίση δωρεά με εκείνη των Αποστόλων. Εάν λοιπόν ο Θεός έδωκεν εις αυτούς την ίση δωρεά ως και εις ημάς, διότι πίστευσαν εις τον Κύριον Ιησούν Χριστόν, άρα λαμβάνει Πνεύμα Άγιο αυτός που πιστεύει στον Χριστό. Ποιος είμαι εγώ που να εμποδίσω τον Θεό? Επομένως εδώ βλέπουμε ότι ο Θεός δίνει το Πνεύμα το Άγιον, αλλά δια του Ιησού Χριστού. Και πάμε να το δούμε αυτό και
στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στη σελίδα 953. Είναι ωραίο να μαθητεύουμε το Λόγο του Θεού, αδέρφια μου, γιατί ο Λόγος του Θεού, τα εδάφια της Γραφής, ζωοποιούν κάθε έναν που τα ακούει. Διαβάζουμε λοιπόν 953 σελίδα, Ιώτα Έψιλον 26. Όταν όμως έλθει ο Παράκλητος, τον οποίον εγώ θέλω πέμψει προς εσάς παρά του Πατρός, το Πνεύμα της Αληθείας, το οποίον εκπορεύεται παρά του Πατρός, εκείνος θέλει μαρτυρήσει περί εμού. Όταν όμως έλθει ο Παράκλητος, δηλαδή το χρίσμα για το οποίο μιλάει ο Ιωάννης στην επιστολή που διαβάζουμε, τον οποίον εγώ θέλω πέμψει προς εσάς, εγώ ο Χριστός θα τον πέμψω τον Παράκλητο προς εσάς, γιατί εγώ είμαι ο βαφτίζων εν πνεύματι Αγίω και Πυρή, εγώ θέλω πέμψει προς εσάς αυτόν παρά του Πατρός όμως. Δηλαδή ο Πατέρας το δίνει σε μένα και εγώ το εκχέω σε εσάς και σας βαφτίζω δι' αυτής της εκχύσεως. Και επιπλέον, αυτό το πνεύμα είναι το πνεύμα της αληθείας. Είναι πνεύμα της αληθείας πρώτον, γιατί ό,τι λέει είναι αλήθεια, και δεύτερον, γιατί μας οδηγεί στην αλήθεια, δηλαδή στην κατά Θεόν εμπειρία, στην διαβεβαίωση ότι ο Χριστός είναι αναισθημένος, διότι κατά Θεόν εμπειρία σημαίνει συνάντηση με τον αναισθημένο Χριστό. Αυτή η αλήθεια, είτε σαν λόγος προφορικός, είτε σαν μια συνάντηση με την ίδια την αλήθεια που είναι ο Χριστός, ελευθερώνει τον άνθρωπο. Σε αυτή την αλήθεια την απελευθερωτική μας οδηγεί το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο, όπως διαβάσαμε, το πέμπει, λέει, θέλω πέμψει προς εσάς παρά του Πατρός. Ο Χριστός είναι ο βαπτίζων, ο Πατέρας είναι που το δίνει και ο Χριστός είναι ο πέμπων και βαπτίζων. Αυτό το πνεύμα της αληθείας είναι το πνεύμα το οποίο εκπορεύεται παρά του Πατρός. Με λίγα λόγια, ο Πατέρας το εκπορεύει, ο Υιός το πέμπει. Ο Πατέρας το δίνει στον Υιό και ο Υιός το εκχέει στους ανθρώπους, στους πιστεύοντας. Αυτός λοιπόν ο Παράκλητος, εκείνος θέλει μαρτυρήσει περί εμού. Τι θα μαρτυρήσει περί εμού? Στις δύσκολες στιγμές σου θα σε βεβαιώσει ότι δεν είσαι μόνος, ότι είμαι μαζί σου και είμαι και αναισθημένος. Στις δύσκολες στιγμές σου. Η δουλειά του Παράκλητου είναι να μαρτυρεί περί του Χριστού. Ότι ο Χριστός έχει αναλάβει την ζωή σου, ότι σε σκεπάζει με την χάρη του, ότι το αίμα του σε καθαρίζει από πάσα αναμαρτία και ανομία, ότι ακούει προσευχές, ότι υπάρχει, ότι ζει. Αυτό κάνει ο Παράκλητος. Μαρτυρεί περί του Χριστού. Είσαι μόνος, μαρτυρεί ότι έχεις παρέα. Είσαι απελπισμένος, σε παρηγορεί, γιατί ό,τι του δίνει ο Χριστός σου δίνει. Γιατί λέει ο Χριστός σε άλλο σημείο, πως εκ του εμού θέλει λάβει και θέλει αναγγείλει σε εσάς. Ο Παράκλητος δεν κάνει τίποτα από μόνος του. Ο Παράκλητος λέει μόνον ό,τι του δίνει ο Χριστός. Άρα την ώρα που μιλάς γλώσσες, την ώρα που σου μιλάει ο Κύριος, είναι η ενέργεια του Αγίου Πνεύματος εξαιτίας του Χριστού. Δόξα στον Κύριο. Μεγάλη υπόθεση, αδέρφια. Όταν μας πληρώνει ο Κύριος με Πνεύμα Άγιον, όταν το Πνεύμα το Άγιο διαξέων γλωσσών προσεύχεται, είναι μια μαρτυρία ότι ο Χριστός είναι αναισθημένος, και δεν είναι απλά αναισθημένος, είναι αναισθημένος μέσα μας. Δηλαδή εμείς ζούμε την Ανάσταση του Χριστού κάθε φορά που ο Παράκλητος δέεται δια ξένων γλωσσών. Αυτή είναι η μαρτυρία του Πνεύματος. Εκείνος λοιπόν ο Παράκλητος θέλει μαρτυρήσει περί εμού. Και ας πάμε να δούμε τώρα και στην Β' Κορινθίους, να δούμε ακριβώς πώς φαίνεται και από πού προκύπτει ότι ο Χριστός είναι ο βαφτίζων, αλλά ο Πατέρας Θεός είναι ο χρίζων, ο χρήσας. Επαναλαμβάνω, ο Χριστός βαφτίζει στο Πνεύμα το Άγιον και ο Θεός και Πατέρας είναι ο χρήσας.
το δούμε. Β' Κορινθίους, νομίζω, πρώτο κεφάλαιο. 1020 σελίδα. 21 εδάφιο. Ο δε βεβαιών ημάς με θυμών εις Χριστόν και ο Χρήσας ημάς είναι ο Θεός. Ο δε βεβαιών ημάς με θυμών εις Χριστόν. Αυτός που βεβαιώνει εμάς μαζί με εσάς για τον Χριστό είναι ο Θεός. Δηλαδή, ο Θεός και Πατέρας μας διαβεβαιώνει στις αμφιβολίες μας, στις δύσκολες στιγμές μας, ότι ο Χριστός είναι ζωντανός και είναι και το στήριγμα της ζωής μας. Αυτή η ενέργεια η διαβεβαιωτική είναι η ενέργεια του Πατρός. Δηλαδή, ο Πατήρ μας δείχνει τον Υιόν, μας βεβαιώνει για τον Υιόν. Γιατί να μας βεβαιώσει για τον Υιόν ο Πατήρ? Γιατί είναι ο μεσίτης μας. Είναι μια ενέργεια που κάνει ο Πατέρας σε εμάς να μας βεβαιώσει ότι ο Χριστός είναι αναισθημένος και είναι ο μεσίτης μας. Ότι δηλαδή αυτός είναι για εμάς ο ηλασμός. Και ότι διαμέσου αυτού σωζόμαστε, ανακουφιζόμαστε, συγχωριόμαστε και ανορθούμεθα. Αυτό γίνεται. Ο δε βεβαιών λοιπόν ημάς με θυμών εις Χριστόν και ο Χρήσας ημάς είναι ο Θεός. Βλέπετε ποιος είναι ο Χρήσας ημάς? Ο Χρήσας ημάς είναι ο Θεός. Όταν λοιπόν ο Ιωάννης στην επιστολή που διαβάζουμε, την πρώτη επιστολή, μας λέει ότι εσείς λάβατε χρήσμα από του Αγίου, αυτή η γενική που χρησιμοποιεί αναφέρεται στον Πατέρα Θεό. Αμήν. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Ξέρεις πως έχεις βαφτίσει με Πνεύμα Άγιο? Ο Ιησούς Χριστός σου έχει βαφτίσει με Πνεύμα Άγιο. Ξέρεις ποιος έχει χρήσει? Ο Πατέρας Θεός. Έχει ενεργήσει ο Πατέρας και ο Υιός κατευθείαν επάνω σου. Μπορούμε να πούμε δόξα στον Κύριο. Αυτό που έχεις λάβει είναι ενέργεια Πατρός και Υιού. Και κάθε φορά που προσεύχεστε δι' Αγίου Πνεύματος είναι η ενέργεια του Κυρίου των δυνάμεων. Ξέρεις τι είναι να προσεύχετε ο παράκλης, το πνεύμα της αληθείας, την ώρα τη δύσκολη? Νιώθεις, δεν νιώθεις τίποτα? Δεν έχει σημασία αν νιώθεις ή δεν νιώθεις. Σημασία έχει ότι εκείνη την ώρα ο παράκλητος οικετεύει για σέναν κατά Θεόν. Δηλαδή κάνει την τέλεια προσευχή, άρα είσαι απολύτως ασφαλής. Ο δε λοιπόν βεβαιώνει μας με θυμών εις Χριστόν και ο Χρήσας ημάς είναι ο Θεός. 22 εδάφιο. Ώστις και εσφράγισεν ημάς και έδωκε τον αραβώνα του πνεύματος εν τες καρδίες ημών. Ο Θεός λοιπόν είναι αυτός ο οποίος μας έχρισε, είναι αυτός ο οποίος μας βεβαιώνει και είναι και εκείνος που μας σφράγισε. Γιατί μας σφράγισε? Για να έχουμε χειροπιαστά την διαβεβαίωση ότι του ανήκουμε. Δηλαδή κάθε φορά που θα προσεύχεσαι δια ξένων γλωσσών, εμπειρικά θα νιώθεις, εάν πιστεύεις τον λόγο και επιμένεις να αφήνεις το πνεύμα να σε πείσει, σε διαβεβαιώνει ότι δεν ανήκεις σε κανέναν άλλον, δεν ανήκεις ούτε καν στον ίδιο στον εαυτόν, ανήκεις σε εκείνον που σε αγόρασε, στον Χριστό, και σε εκείνον που σε σφράγισε, στον Πατέρα Θεό. Ανήκουμε στον Χριστό γιατί μας αγόρασε. Ανήκουμε και στον Πατέρα Θεό γιατί μας εσφράγισε. Αλληλούια. Τι άλλο θέλουμε? Εάν ανήκεις στον Πατέρα και στον Υιό, τότε από εκεί και πέρα το μέλλον, όσο δύσκολο κι αν είναι, θα είναι δικό σου. Όλα θα πάνε καλά, με δυσκολίες, με στενή, τεθλιμμένη οδό, με αδιέξοδα, αλλά πάντοτε κάτι θα κάνει χάρη του Χριστού και θα ενεργεί με έναν τέτοιο τρόπο ώστε να τον δοξάζεις μέρα νύχτα. Δόξα στον Κύριο. Αυτός λοιπόν είναι που μας σφράγισε. Είναι η απόδειξη ότι του ανήκουμε. Το έχουμε πει και άλλη φορά. Βλέπεις σε διάφορα κοπάδια βοηδών και διαφόρων άλλων
πτηνών ζωντανών, ότι τα εργοστάσια τους βάζουν μια σφραγίδα επάνω. Σου λέει αυτό είναι από εκείνο το ράτζο. Αυτό το ζώο είναι από το άλλο το ράτζο, από το άλλο το κτήμα. Εμείς, με τη χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, έχουμε τη σφραγίδα του Πνεύματος του Αγίου που μας αποδεικνύει ότι είμαστε παιδιά του Πατέρα. Μπορούμε να πούμε δόξα να έχει ο Χριστός. Είναι σφραγίδα αυτό. Ανήκει στο Θεό και Πατέρα. Γι' αυτό το λόγο μην απογοητεύεσαι και μην αποκάμεις. Έχει σχέδιο Άγιο ο Θεός για σένα και τούτο το αποδεικνύει η σφραγίδα. Εσφράγισε ημάς και επιπλέον όλα αυτά μαζί, όλα αυτά αφορούν τον παράκλητο, έτσι. Ο παράκλητος είναι η βεβαίωση. Ο παράκλητος είναι η απόδειξη της βάφτισης. Ο παράκλητος είναι το χρίσμα. Ο παράκλητος είναι η σφραγίδα. Και βλέπουμε τώρα ότι ο παράκλητος είναι και ο αραβώνας. Και έδωκεν, ο πατέρας έδωκεν, ο Θεός. Και έδωκεν τον αραβώνα του πνεύματος. Αυτό πάλι, εντάξει, τη σφραγίδα το καταλάβαμε, είναι για να έχουμε βεβαιότητα του ανήκουμε. Ο αραβώνας είναι η βεβαιότητα που μας παρέχει δια της υποσχέσεώς του ότι θα μας παντρευτεί ο Υιός του και θα ζήσουμε αιώνια μαζί του. Αυτός είναι ο αραβώνας. Αφού είναι αραβώνας το πνεύμα, άρα επίκειται γάμος. Μας αραβωνιάζει με το γιο του δια Πνεύματος Αγίου. Αυτό το κάνει ο πατέρας. Τι να πούμε, αδέρφια μου. Όταν μιλάς ξένες γλώσσες, ξέρεις τι αποδεικνύεται. Πέραν του ότι αποδεικνύεται ότι ανήκει στον Θεό και πατέρα, αποδεικνύεται ότι είσαι αραβωνιασμένος με τον Χριστό. Και ότι περιμένεις τον γάμο σου, άρα προετοιμάζεσαι. Και εσύ και εγώ. Όταν ακούμε το Πνεύμα του Άγιου να μιλάει ξένες γλώσσες, είναι μια υπενθύμηση ότι είμαστε αραβωνιασμένοι και καλούμαστε να προετοιμαστούμε για εκείνη την ημέρα. Προχτές αραβωνιάσαμε τον Νιόνιο και τη Χριστιανά και τους βάλαμε μια βέρα στο αριστερό. Μην κοιτάτε που εγώ ακόμη δεν έχω αριστερό, είναι χοντρό το δεξί. Είναι το σημάδι. Σου λέει, α, αυτός φοράει βέρα στο αριστερό, τι είναι αραβωνιασμένος, πρόκειται να παντρευτεί. Και τώρα τι κάνουν αυτά τα δύο παιδιά, προετοιμάζονται για το γάμο τους. Και εμείς τώρα που έχουμε λάβει τον αραβώνα, τι πρέπει να κάνουμε, προετοιμαζόμαστε για το γάμο μας. Αλληλούια Κύριε, αξίωσέ μας να φτάσουμε στα σκαλοπάτια της Εκκλησίας. Αλλά αυτή τα σκαλοπάτια δεν είναι εδώ, στον ουρανό θα είναι τα σκαλοπάτια. Στον ουρανό. Ξεκινάνε από εδώ τα σκαλοπάτια και τώρα είμαστε στο ανέβασμα. Ανεβαίνουμε μέχρι την ώρα που θα ακουστεί η σάλπιγγα και κάπου στον αέρα θα ξεπροβάλλει ο νυμφίος. Αλληλούια! Και θα πέσουμε στην αγκαλιά του. Βέβαια ο γάμος δεν θα γίνει στην αρπαγή. Ο γάμος θα γίνει λίγο πριν τη Δευτέρα Παρουσία, όπως το βλέπουμε στην Αποκάλυψη. Αλληλούια! Αλλά ο αραβώνας αποδεικνύει ότι θα γίνει γάμος. Περιμένουμε να παντρευτούμε τον Χριστό μας. Ποιο είναι το μέλλον σου, αδερφέ μου? Ποιο είναι ο μέλος σου, αδερφή μου? Να παντρευτείς τον Χριστό. Θα τον παντρευτώ, βέβαια, αφού σε αραβωνιάστηκε. Και εμένα που ακόμη δεν με έχει αραβωνιαστεί, θα πει κάποιος με παράπονο. Είσαι αναγεννημένος, θα ζητάς το Πνεύμα του Άγιου, ο Κύριος θα στο χαρίσει. Να είσαι σίγουρος ότι θα στο χαρίσει. Μην απογοητεύεσαι που δεν ακόμη, θα στο χαρίσει ο Κύριος. Αποκλείεται να μην στο χαρίσει. Είναι δώρο, το δίνεις στους πιστεύοντας και στους πειθαρχούντας. Εσύ θα πειθαρχείς εξητών. Και θα πιστεύεις και θα το λάβεις. Να είσαι σίγουρος και σίγουρο ότι θα το λάβεις. Μην απογοητεύεσαι. Μην λες πω εγώ τώρα δεν είμαι αραβωνιασμένος, άρα δεν είμαι του Κυρίου. Είσαι του Κυρίου. Αφού αναγεννήθηκες, είσαι του Κυρίου. Έχει γραφτεί το όνομά σου στο βιβλίο της ζωής. Και έτσι θα ζητάς το Πνεύμα το Άγιο. Κύριε, με αναγέννησες. Έγραψες το όνομά μου στο βιβλίο της ζωής. Η δωρεά του Πνεύματος του Αγίου είναι και για μένα. Ξέρω ότι δεν το αξίζω. Αλλά κανείς μας δεν το αξίζει. Το αξίζει κανένας? Κανένας. Και σήμερα λοιπόν όσοι δεν έχουν λάβει το Πνεύμα το Άγιο να έρθουν μπροστά για να ζητήσουμε να λάβουμε Πνεύμα Άγιο. Όσοι δεν έχουν λάβει. Το πιστεύουμε ότι σήμερα μπορεί ο Κύριος να βαπτίσει με Πνεύμα Άγιο. Σήμερα μπορεί να βαπτίσει ο Κύριος με Πνεύμα Άγιο. Μας εσφράγισε λοιπόν.
ο Θεός και μας έδωκε τον αραβόνα του πνεύματος. Και κοιτάξτε τώρα τι λέει. Έδωκε τον αραβόνα του πνεύματος, πού λέτε? Εν τες καρδίες ημών. Θα μπορούσε να πει εν τες διανύες ημών. Ή θα μπορούσε να πει εν το σώματι ημών. Αλλά λέει εν τες καρδίες ημών. Γιατί δίνει τον αραβόνα μέσα στην καρδιά? Διότι η καρδιά κινδυνεύει να είναι το πιο διεφθαρμένο μέρος και απατηλό της ύπαρξης του ανθρώπου. Γι' αυτό η καρδιά του ανθρώπου είναι απατηλή, περπάντα σφόδρα διεφθαρμένη. Το κείμενο λέει ότι, οι Εβδομήκοντα λένε ότι η καρδιά είναι βυθός. Σε άλλο σημείο βλέπουμε, φύλατε την καρδία σου, εκ ταύτης προέρχονται οι εκβάσεις της ζωής. Σε άλλο σημείο λέει στους προφήτες ότι περιεπάτησαν κατόπιν των ματαίων επιθυμιών των καρδιών αυτών. Αναγνωρίζει λοιπόν ο Θεός ότι το πρόβλημα του ανθρώπου είναι η καρδιά του. Δηλαδή εκεί μέσα λαμβάνονται αποφάσεις αντίθεες. Και τι κάνει? Έρχεται να δώσει βοήθεια. Η καρδιά σου είναι το πρόβλημα. Στην καρδιά σου θα δώσω τον αραβόνα. Και μέσα από την καρδιά θα αγιαστεί όλη σου η ύπαρξη. Και το στόμα και το σώμα και ο νους και τα πάντα. Εν τες καρδίες ημών. Την αγάπη του Θεού. Πού την καταλαβαίνει κάποιος? Λέει είναι εγκεχημένη στις καρδιές μας δια Πνεύματος Αγίου. Δηλαδή ο Κύριος έχει βάλει στόχο το επίκεντρο της ύπαρξής μας που είναι η καρδιά. Δηλαδή το σημείο εκείνο το εσωτερικό όπου ή θα θρονιαστεί η χάρις ή θα θρονιαστεί η αμαρτία. Ή θα θρονιαστεί ο Χριστός ή θα θρονιαστεί ο κόσμος. Ή θα θρονιαστούν οι βιτρίνες και τα χόμπις ή θα θρονιαστεί ο λόγος και το πνεύμα. Κάτι θα θρονιαστεί εκεί πέρα, κενό αποκλείεται, δεν μένει ποτέ κενό. Ο άνθρωπος, ο εσωτερικός δεν μένει ποτέ κενός, η καρδιά δεν μένει ποτέ κενή. Ή θα έχει Χριστό ή θα έχει κόσμο. Και έρχεται τώρα ο πατέρας και λέει για να έχει Χριστό πάρε πνεύμα Άγιον, ώστε να πληρώνεσαι με πνεύμα Άγιον και να τον γεύεσαι τον Χριστό και την αγάπη μου. Έδωσε λοιπόν τον αραβόνα του πνεύματος εν τες καρδίες ημών. Δόξα στον Θεό. Και πάμε να δούμε και πού αλλού μιλάει η γραφή για σφραγίδα Πνεύματος Αγίου. Πρέπει να το έχει κάπου στην Εφεσίους. Ναι, στη 1033 σελίδα. Α13. Εις τον οποίον και εσείς ελπίσατε, ακούσαντες των λόγων της αληθείας, το Ευαγγέλιον της σωτηρίας σας. Εις τον οποίον και πιστεύσαντες, εσφραγίστητε με το Πνεύμα το Άγιον της Επαγγελίας. Εις τον οποίον Χριστόν. Και εσείς, το ελπίσατε δεν υπάρχει στο κείμενο. Και εσείς, ακούσαντες των λόγων της αληθείας, το Ευαγγέλιον της σωτηρίας σας. Αυτό εδώ πέρα το Ευαγγέλιο, ξέρεις τι είναι? Είναι το Ευαγγέλιο της σωτηρίας σου. Αλληλούια. Από εδώ μέσα σώζεσαι. Και προσέξτε τι λέει, αδερφιά. Είναι πολύ σημαντικό να επιμένουμε στην ακρίβεια των λέξεων. Μην το διαβάζουμε το Λόγο του Θεού έτσι πρόχειρα και γρήγορα. Πρέπει να μένουμε στην ακρίβεια των λέξεων. Οι λέξεις είναι οδηγία Θεού για σένα. Και παρηγορία στη στενοχώρια, στη θλίψη, στο μαράζι σου. Εις τον οποίον Χριστόν και εσείς ακούσαντες. Αυτό είναι το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Τι ακούσαντες? Των λόγων της αληθείας, το Ευαγγέλιο της σωτηρίας σας. Από εδώ ξεκινάνε όλα. Από την ακρόαση. Οι οικιακοί του Κορνηλίου μαζί με τον Κορνήλιο έλαβαν Πνεύμα Άγιο πότε? Την ώρα που ακούγανε το λόγο. Την ώρα που κήρυτε ο Πέτρος. Και να σας πω κάτι, αδέρφια. Και σήμερα μπορεί να γίνει αυτό. Και τώρα και αύριο. Εάν οι ακούγοντες των λόγων είναι προσιλωμένοι εις τα λαλούμενα υπό του κηρύγματος, μπορεί εκείνη την ώρα να βαφτιστούν στο Πνεύμα το Άγιον και όσοι έχουν βαφτιστεί με Πνεύμα Άγιο να πληρωθούν με Πνεύμα Άγιο. Αλλά θέλει προσοχή εδώ. Υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις γεγραμμένες. Αυτοί που ακούγανε τον Πέτρο
ήξεραν, γιατί ήταν σε προσευχή και σε νηστεία, ότι ο Πέτρος θα τους δώσει μήνυμα από τον Θεό. Ήρθαμε εδώ να ακούσουμε τι θα μας προστάξει ο Θεός από σένα. Δηλαδή, δεν έρχονται στην ακρόαση του κηρύγματος τυπικά, παθητικά. Έρχονται με προσευχή και με νηστεία. Και ακριβώς επειδή έχουν προσευχή και νηστεία, είναι βέβαιοι ότι ο Θεός θα τους μιλήσει με τον Πέτρο. Ξέρεις τι είναι να έρχεσαι στην εκκλησία σήμερα, ενέτος 2019, και να σου μιλήσει ο Κύριος με τον Αλφα αδελφό που θα ανέβει εδώ πάνω. Αλλά να το ξέρεις, και αυτό που θα το ξέρεις να το γευτείς, γιατί αυτοί πίστηκαν, ήταν βέβαιοι, ήταν η νηστεία. Και η προσευχή, 4 μέρες νηστεύαν αυτοί. Και πάνε στην εκκλησία, μάλλον στην εκκλησία, πάνε στην ακρόαση του κηρύγματος και με το που κηρύττει ο Πέτρος, μέσα σε ένα λεπτό τους έπιασε ο λόγος και βαφτίστηκαν με Πνεύμα Άγιο. Άρα δεν είναι απλά η ακρόαση των λόγων, είναι πώς ακροάζουμε τον λόγο. Άμα ακροάζουμε τον λόγο όπως η Λυδία, όπως η του Κορνηλίου, τότε και θα μου μιλήσει ο Θεός και θα με βαφτίσει με Πνεύμα το Άγιο, δηλαδή πριν γονατίσω μπορεί να με βαφτίσει με Πνεύμα Άγιο. Και θα με πληρώσει με Πνεύμα Άγιο. Είναι πώς ακούω. Άμα τον ακούω βαριεστημένα ή αν θα τον ακούω με πείνα, με δίψα, με αγωνία. Με την καλώς εννοουμένη αγωνία. Και λέει λοιπόν, εις τον οποίον και εσείς ελπίσατε, ακούσατε στον λόγον της αληθείας το Ευαγγέλιο της σωτηρίας σας. Το πρώτο λοιπόν είναι η ακρόαση. Εις τον οποίον και πιστεύσαντες, το δεύτερο σημείο. Για να λάβει κάποιος Πνεύμα Άγιο πρέπει να πιστεύσει. Για να πιστεύσει όμως πρέπει να το αυξηθεί η πίστη. Πώς αυξάνει η πίστη? Το λέει η Γραφή. Η πίστη έρχεται εξ ακοής, η δε ακοή, όχι δια του Λόγου του Θεού, όπως λέει ο Βάμβας, η δε ακοή εν ρήματι Θεού. Δηλαδή είναι το κήρυγμα, το προφορικό κήρυγμα που είναι σύμφωνο με το Λόγο. Ακούς το ρήμα του Θεού, αυτή την ώρα ο Κύριος μας δίνει ρήμα μέσα από το κήρυγμα. Κατά χάρη. Ακούμε το ρήμα του Θεού και όσο ακούμε το ρήμα του Θεού αυξάνει η πίστη μας. Εάν το ακούμε το ρήμα του Θεού με όρεξη και με διάθεση. Γιατί το ρήμα ακούγεται αλλά όλοι δεν παίρνουν την ίδια οικοδομή, γιατί όλοι δεν έχουν την ίδια διάθεση. Αν όλοι όμως έχουν την ίδια διάθεση, κέφι, διάθεση, πόθο, δίψα για τα του Θεού, τότε αυτό το ρήμα που θα ακούνε θα τους αυξάνει την πίστη. Και τότε θα πιστεύσουν. Σε τι? Ότι ο Κύριος βαφτίζει με Πνεύμα Άγιο. Και τι θα τους γίνει? Θα τους φραγίσει ο Κύριος με Πνεύμα Άγιο. Κοιτάξτε πώς το λέει. Εις τον οποίον κι εσείς ακούσατε στον λόγο της αληθείας. Το Ευαγγέλιο της σωτηρίας σας. Εις τον οποίον και πιστεύσαντες, εσφραγίστητε με το Πνεύμα το Άγιον της Επαγγελίας. Να τη σφραγίδα που έρχεται. Ως αποτέλεσμα της πίστης η οποία ήλθε εξ ακοής. Εσφραγίστητε με το Πνεύμα το Άγιο της Επαγγελίας. Που σημαίνει ότι τώρα πλέον ανήκετε σε αυτόν που σας εσφράγισε. Δηλαδή στον Πατέρα Θεό. Και στον Κύριο των δυνάμεων που σας βάφτισε. Στον Ιησού Χριστό. Τι είναι αυτή η σφραγίδα του Πνεύματος της Αληθείας? Τι είναι? Το ξαναλέει στο 14 εδάφιο. Ώστις είναι ο αραβών της κληρονομίας ημών, μέχρι της απολυτρώσεως του αποκτηθέντος λαού αυτού, εις έπαινον της δόξης αυτού. Είναι τόσο αναγκαίο να λάβουμε Πνεύμα Άγιο? Πες μου εσύ, δεν είναι αναγκαίο να αραβωνιαστείς? Αναγκαιότατο. Αναγκαιότατο και ωφελημότατο. Ώστις είναι ο αραβών της κληρονομίας ημών. Δηλαδή είναι η εγγύηση, η υπόσχεση ότι θα μας παντρευτεί. Αυτή είναι η κληρονομιά μας. Τι αραβών είναι αυτός? Μέχρι πότε? Μέχρι της απολυτρώσεως του αποκτηθέντος λαού αυτού, εις έπαινον της δόξης αυτού. Ποιος είναι ο αποκτημένος λαός του Θεού? Η Εκκλησία. Πώς την απόκτησε? Την απόκτησε ο Χριστός με το αίμα του. Δεν λέει έτσι στους πρεσβυτέρους? Και το Πνεύμα το Άγιον σας έκαμε επισκόπους στην Εκκλησία του Χριστού, την οποία την αγόρασε δια του ιδίου αυτού αίματος. Άρα λοιπόν εμείς είμαστε αγορασμένοι με το αίμα του Χριστού. Ο Χριστός μας αγόρασε. Ο Χριστός. Και μας δίνει αραβώνα αυτός που μας αγόρασε. Μέχρι πότε? Μέχρι της απολυτρώσεως εις έπαινον της δόξης αυτού. Ποια είναι η απολυτρωσής μας?
Η απολύτρωσή μας είναι η αρπαγή της Εκκλησίας. Είναι δηλαδή αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, η απολύτρωση του σώματος ημών. Πάμε να το δούμε αυτό. Το λέει στην Εφεσίους, πάλι το λέει. Μάλλον, ναι, στην Εφεσίους, για να δούμε πάλι, 1036 σελίδα, 30 εδάφιο. «Και μη λυπείτε το Πνεύμα το Άγιον του Θεού, με το οποίο εσφραγίστητε δια την ημέραν της απολυτρώσεως». Πάλι μιλάει για το Πνεύμα το Άγιον ως σφραγίδα, η οποία μας εδόθη για την ημέρα της απολυτρώσεως. Μη λυπείτε το Πνεύμα το Άγιο. Πώς λυπεί κάποιος το Πνεύμα το Άγιο? Πρώτον, το Πνεύμα το Άγιο κάποιος το λυπεί με την αμαρτία. Όταν αμαρτάνει, το λυπεί με αυτά που βλέπει, με αυτά που ακούει και με αυτά που λέει. Άρα, το Πνεύμα το Άγιο λυπάται είτε με την σωματική αμαρτία, είτε με αυτά που αρεσκόμαστε να βλέπουμε που είναι ξένα με το Θεό, είτε από αυτά που μας αρέσει να ακούμε, τα οποία επίσης είναι ξένα με το Θεό. Λυπείτε το Πνεύμα το Άγιο. Πρέπει να το πούμε αυτό. Δηλαδή τώρα, χαίρεται το Πνεύμα το Άγιο όταν με βλέπει να βλέπω το shooting guard να βγαίνει από τα screen και να ρίχνει τρίποντο? Χαίρεται? Δηλαδή, πληρώνουμε με Πνεύμα Άγιο? Δηλαδή, βάζει κάποιος ένα γκολ, βγαίνει, κάνει ένα buzzer beater, ας πούμε, στο τέλος, έτσι. Και ξεραίνει το γήπεδο, 20.000, αλλάζουν εκεί, φωνάζουν εκεί, περίπτανται, πετάνε, κάνουν, ράνουν. Δηλαδή, εκείνη την ώρα που γίνεται αυτό που μπορώ να πεταχτώ κι εγώ και να πω, μου πιέσει και μέσα μου τώρα, να πει κάποιος, ας πούμε, γκολ, ας πούμε. Δηλαδή, πληρώνεται με Πνεύμα Άγιο εκείνη την ώρα, δηλαδή, μιλάει γλώσσες. Δεν είναι, δεν έχει σχέση με το Πνεύμα το Άγιο αυτό. Λυπείτε το Πνεύμα το Άγιο. Όταν φωνάζω γκολ εγώ, ας πούμε, χαίρετε το Πνεύμα το Άγιο τώρα. Θα μου πεις, αδελφέ, τώρα είναι υπερβολές. Υπερβολές είναι, αλήθεια. Πιστεύει κάποιος ότι είναι υπερβολή αυτό? Τι να λέμε τώρα? Ή ξέρω εγώ να βλέπω μια δακρύβρεχτη αγαπητική, ξέρω εγώ, ταινία. Τι ωραία, τι γλυκιά, ας πούμε, να δακρύζει άλλο. Τώρα, ή ξέρω εγώ να συγκινούμε που ακούω, ας το πούμε, μια μπαλάντα ή ξέρω εγώ. Τι είναι αυτό τώρα? Χαίρεται το Πνεύμα το Άγιο εκείνη την ώρα? Μα αδερφέ, τότε από πού δακρύζω? Δακρύζει και η σάρκα. Η χαρά που μπήκε το τρίποντο είναι η χαρά της σαρκός. Ποιος σου είπε ότι η σάρκα δεν έχει χαρά? Αλλά είναι η σπορά της σαρκός που σπέρνει. Τι σπέρνει? Σπέρνει στο θάνατο. Ποιος σου είπε ότι ο σαρκικός άνθρωπος δεν χαίρεται? Υπάρχει πρόσκαιρος απόλαυσης αμαρτία. Χαίρεται, βεβαίως και χαίρεται. Αλλά η χαρά αυτή δεν είναι σωτηριώδης. Δεν σε φέρνει κοντά στον Θεό. Είναι η χαρά του ταβερνιάρη. Έχω δει εγώ χαρούμενο να έχουν πιει 2-3 κιλά τεκίλα. Τι είπα να πει αυτό? Αυτό είναι χαρούμενο εκείνη την ώρα. Το ίδιο είναι. Ίδιο είναι να είσαι μεθυσμένο από την τεκίλα και από τις βότκες, και ίδιο είναι να είσαι πληρωμένο με Πνεύμα Άγιο. Αλληλούια, δόξα στον Κύριο. Να λοιπόν πώς λυπείτε το Πνεύμα το Άγιο, και βεβαίως λυπείτε με την αμαρτία. Επίσης το Πνεύμα το Άγιο λυπείτε και όταν το φημώνουμε, όταν δεν το αφήνουμε να μας πληρώσει, όταν δεν το αφήνουμε να προσευχηθεί για την ασθένειά μας, πάλι λυπείτε. Όπως τα λυπόμουν εγώ, άμα με είχες καλέσει στο σπίτι σου και μου έλεγες, εσύ τώρα κάτσε εκεί στη γωνία και μη το βγάλει, μόκο, τσιμουδιά. Μα γιατί με έφερες εδώ? Δεν ξέρω, σε έφερα από υποχρέωση. Κάτσε εκεί και μη μιλάς καθόλου. Δεν θα λυπόμουν, δεν θα λέω, α, πόσο ευχαριστώ τον αδελφό μου που με κάλεσε στο σπίτι και μου απαγόρευσε να μιλάω. Λυπείτε το Πνεύμα το Άγιο. Όταν καθόμαστε στην προσευχή και κοιμόμαστε, λυπείτε το Πνεύμα το Άγιο. Όταν δεν δοξάζουμε στην προσευχή, δεν υμνούμε, δεν ευχαριστούμε, λυπείτε το Πνεύμα το Άγιο. Όταν, ας πούμε, στην προσευχή έχω αυτό το κινητό και δώσ' του να έχει εκεί πέρα και... λυπείτε το Πνεύμα το Άγιο. Δεν λυπείτε το... Τι χαίρετε? Δεν χαίρετε. Αφού το έχω βάλει στην άκρη, λυπείτε το Πνεύμα το Άγιο. Μην λυπείτε λοιπόν το Πνεύμα το Άγιο του Θεού με το οποίο σφραγίστητε δια την ημέρα της απολυτρώσεώς σας. Ποια είναι αυτή η ημέρα της απολύτρωσης? Αυτή η ημέρα της απολύτρωσης είναι η αρπαγή, την οποία την περιγράφει η Γραφή στην προς Ρωμαίους επιστολή ως απολύτρωση του σώματος. Γιατί στην αρπαγή της Εκκλησίας θα έχουμε μεταμόρφωση του σώματος. Αλληλούια. Πάμε να το δούμε αυτό και τελειώνουμε με αυτό. Ρωμαίους, δεν θυμάμαι στο ΙΤΑ πρέπει να είναι. Ναι, στο ΙΤΑ 23. Ναι, ΙΤΑ 23. Ρωμαίους
999. Κοιτάξτε πόσο ωραία το λέει, αδέρφια μου, 23 εδάφιο. Και ουχή μόνον αυτοί, αλλά και αυτοί ή την εσέχομεν την απαρχή του πνεύματος, και εμείς αυτοί στενάζομεν εν εαυτής, περιμένοντες την υιοθεσίαν, την απολύτρωση του σώματος ημών. Να λοιπόν τι περιμένουμε όσοι έχουμε την απαρχή του πνεύματος. Τι περιμένεις εσύ που έχεις λάβει Πνεύμα Άγιο, να αυξηθεί η σύνταξη? Τι περιμένεις εσύ που είσαι πιο νέος, να πιάσεις μια δουλειά να βγάζεις 2.000 ευρώ το μήνα? Τι περιμένεις, να παντρέψεις τα παιδιά σου? Μπορεί και όλα αυτά να γίνουν, εγώ δεν λέω, αλλά αυτό περιμένουμε. Αυτό περιμένουμε. Εγώ τι περιμένω από τα παιδιά μου? Τι περιμένω από τον εαυτό μου? Αν δεν περιμένω την αρπαγή της Εκκλησίας, τότε μπορεί να ομοιωθώ με τις μωρές Παρθένες. Αν όμως περιμένω την αρπαγή της Εκκλησίας, τότε όλα τα άλλα ή κάποια από αυτά σίγουρα ο Θεός θα τα κάνει, γιατί στον κόσμο είναι αυτό που ζούμε και θα δουλέψουμε πρέπει και να εργαστούμε, έχουμε υποχρεώσεις, θα τα καλύψει αυτά ο Θεός. Δεν είπαμε να μην σπουδάσουμε. Αν είναι όμως να σπουδάσουμε και να ξεχάσουμε το Χριστό, τότε δεν έχει νόημα. Δεν μπορούμε δηλαδή να σπουδάσουμε εν Χριστώ. Αν είναι να δουλεύουμε και να χάσουμε τον Χριστό, ποιο είναι το νόημα? Δεν μπορούμε να δουλεύουμε και να δουλεύουμε εν Χριστώ. Λέει λοιπόν εδώ ότι εμείς, λέει, στενάζουμε εν εαυτής και περιμένουμε την υιοθεσία, την απολύτρωση του σώματος ημών. Αυτή είναι η απολύτρωση του σώματος ημών, η αρπαγή της Εκκλησίας. Όταν δια Πνεύματος Αγίου, πάντες μεν δεν θέλομεν κοιμηθεί, πάντες όμως θέλομεν μεταμορφωθεί. Αλληλούια, ο Κύριος να ευλογήσει.